Στο έτσι ξαφνικά, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης χάνει τη Βικτόρια Χαραλαμπίδου από τον Εμίλιο Χιλάκη. Στο να με προσέχεις, χάνει τη Βαλέρια Χριστοδουλίδου από τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Και αν θυμάστε καλά, στο Γη και Ουρανός είχε χάσει τη Θάλια Ματίκα από τον Νίκο Κουρί. Γενικότερα, όλοι του οι δεσμοί κρατάνε μέχρι τα μισά του πρώτου επεισοδίου. Και μισό λεπτό να δω τι έχουμε μέχρι το νούμερο 1. Αν του κάθεται κάποια. Όχι, συγγνώμη, στο ράφει ο Κωνσταντίνος. Στο νούμερο 6, να με προσέχεις. Χριστόφορος Παπακαλιάτης και πάλι. Το σκηνικό μας είναι η μαγευτική Παξή. Η σεζόν είναι 2000-2001 και είναι η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Αλέκου Αλεξανδράκη. Να με προσέχεις. Τη γυναίκα του αδερφού μας. Έχεις καταλάβει πόσο χαμηλά έχεις πέσει? Δεν θέλω να σε ξαναδώ ζωντανό στη ζωή μου. Μήπως έχεις δακώσει καμία να είναι. Ναι, είμαι κολλημένη. Ή θα κατέβεις κάτω τώρα, ή θα σπάσεις την πόρτα και θα ανέβω εγώ. Θες να στη φέρω να την γνωρίσεις. Εμείς τώρα, πάντρες λείπουμε, έτσι. Ναι. Να ζήσετε. Είμαι σίγουρος ότι έχει κάποιον. Ναι, Αλέξανδρα, γιατί μου το κάνεις αυτό? Είναι καιρός να σταματήσεις να γουστάξεις την γυναίκα μου. Ξέρεις τι ήθελα πιο πολύ στη ζωή μου αυτή τη στιγμή? Έσου να είσαι μαζί της. Είσαι έγκυος και από ό,τι φαίνεται θα έχεις μια φυσιολογική εγκυμοσύνη. Μη ξέρω ποιον ήταν. Εγώ είμαι ερωτευμένος μαζί. Δυστυχώς και εγώ. Δεν είναι σωστό που είχατε και δύο. Πάμε στο παιδιά μας. Και δηλαδή στην Έλλη θα χάσει τον αδερφό. Η ζωή είναι χρωματίστρια. Στοπ! Ξανά! Ξανά! Πάμε! Η ζωή είναι χρηματίστρια. Στο χρηματιστήριο δηλαδή δουλεύει. Έχει δεσμό με το Χάρη, μεγαλοχρωματιστή. Στοπ! Ξανά! Δύο! Ένα! Πάμε! Έχει δεσμό με το Χάρη, μεγαλοχρηματιστή. Ώσπου συναντά το Στράτο, οδηγό φορτηγού που μεταφέρει προϊόντα από όλη την Ελλάδα στη λαχαναγορά στο Λαύριο. Άλλο ένα αγαπημένο ερωτικό τρίγωνο σε σενάριο Ελένης Γιώγα και σκηνοθεσία Νίκου Κουτελιδάκη. Στο νούμερο 5. Φύγαμε. Πού πας? Κολωνάκι μένω. Εγώ πάω λαχαναγορά. Να το παντρευτείς στο Στράτο. Και αυτός ο Στράτος, ωραίος, σε δύο εβδομάδες άμα το παντρεύεται. Κάνουμε υπομονή. Άλλη υπομονή. Αφού με ξέρεις, Βικάκη, μου αρέσει να φύγω. Δεν θα καταδείσω πως η μάνα μου και αδερφή σου. Έλα, Βικάκη, μωρό μου, τι γίνεται? Να σου εξηγήσω. Αυτό είναι αρχινάξη. Δεν ξέρω, δεν καταλήφθηκα πως να σου πω. Βγήκε στο κλαρί. Τον αγαπάω. Θα στα πάει όλα, δεν καταλαβαίνεις. Αρκίσουμε πως ό,τι και να γίνει τον αγαπάς. Είμαστε φάνος. Είμαι ιερατό. Είμαι ο Αντώνης. Είμαι η μητέρα της Σερατός. Τους Σερατούς. Γιαγιά του κοριτσιού είμαι. Είναι η ψήθυρη καρδιάς. Η σειρά με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης. Πιστεύεις τη μοίρα? Από την Τσιγκάνα. Η μοίρα θέλει να συναντιόμαστε, Ρατό. Σε πολύ όμορφη, Ρατό. Άλλαξε τη ζωή σου και τη δικιά μου. Αυτό ο γάμο θα γίνει. Τι είπε, Σαν. Τι βλέπει, Μάνα. Ήρθα. Γιατί! Αν είναι κάνει κάτι, αλλιώ ξεχασέ την, έτσι. Πρόσεχε. Το πίσω, ρε! Θα σου κόψω τα πόδια. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Δεν γυρίζω πίσω. Στα 20 χρόνια του Μέγκα, πολλές δραματικές σειρές είχαν σε πρώτο πλάνο ένα ερωτικό τρίγωνο. Το απόλυτο ερωτικό τρίγωνο όμως, το πιο ξεχωριστό και αυτό που παρέμεινε αξεπέραστο, είναι βγαλμένο από την πένα της Μιρέλας Παπαϊκονόμου. Το 1993 εμφανίζεται στις οθόνες μας η Αναστασία. Ένα χρόνο μετά, μας αποχαιρετά με ένα από τα ομορφότερα και πιο αντισυμβατικά φινάλε ελληνικής σειράς. Μυρτό Αλικάκη, Μινάς Χατζησάβας, Άλκης Κούρκουλος. Στο νούμερο 3, Αναστασία. Την Αναστασία, παρακαλώ. Ποιος είναι? Αλέξανδρος. Είσαι με κάποιον? Είμαι. Ο άλλος. Είμαι ο μπαμπάς. Φοβόμουν πως δεν θα έρθεις. Να που ήρθα. Φοβάμαι μη σε χάσω. Σε για πάντα δικιά. Βίε! Έλα εδώ. Άσε με. Έλα εδώ είπα. Έχουμε ξαναειδωθεί. Μήπως περιμένετε εμένα? Εσάς. Να μ' αγαπάς. Να ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
φιλί γυαλί που θάμπωσε στα αλμυρά μας λόγια και τα κύματα. Και μετά η φωνή δυνάμωσε το μαζί τον έντρο. Ένας άνθρωπος αγαπάει, συγχωρεί. Μπορεί η Αναστασία να τα είχε με πατέρα και γιο, αλλά κάποιος άλλος τα είχε με μάνα και κόρη. Ποιος, τι ποιος, δεν θέλει ρώτημα. Λοιπόν, στο νούμερο 2, κλείσε τα μάτια. Ένα βράδυ του Σεπτέμβρη του 2002, η Πέμι Ζούνη έπεσε να κοιμηθεί. Νίσταξε και δεν το κατακρίνουμε, νίσταξε, έτσι. Όση ώρα κοιμόταν, είδε 2 σεζόν επεισόδια, καλογυρισμένα, καλοσκηνοθετημένα, μονταρισμένα, καλογραμμένα, φοβερή μουσική, φοβερή σκηνοθεσία. Τα μισά τα είδε 2 φορές γιατί παίξανε και επανάληψη το καλοκαίρι. Πήγε στη Σύρο, τζάμπα προφανώς γιατί ήταν όνειρο, τα έφτιαξε με τον Παπακαλιάτη, τα έφτιαξε και η κόρη της με τον Παπακαλιάτη. Μετά γίνανε μήλος και μετά χωρίσανε και ξύπνησε. Στο νούμερο 2, κλείσε τα μάτια. Είμαι παντρεμένη, έχω 3 παιδιά. Πού είναι η μάνα σου? Και ο άντρας μου γυρίζει αύριο. Τι θέλεις ακριβώς? Κλείσε τα μάτια σου και προσπάθησε να φανταστείς τι είναι αυτό που θα ήθελες πιο πολύ αυτή τη στιγμή. Είσαι ερωτευμένος. Πολύ. Είμαι έγινος. Και είναι πώς. Ήσουν επόμενη. Άντρας μου είναι, δεν μπορώ να το στείλω στο διάολο. Να το χωρίσεις. Από εδώ ο Φίλιππος που σου έλεγα. Φίλιππε, η μαμά μου. Θα σου πω κάτι, Φίλιππε, μεταξύ είναι... μας θα τελειώσω. Θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σου. Με βοηθάει. Ενώ εγώ δεν μπορώ. Σε δικιά μου τώρα και ποιος σε πλησιάσει. Το ξεκυλιάσω. Ζωρίστε τι λες. Μπράβο Αποστόλη, μπράβο Αποστόλη. Εσείς κερδίσατε, είστε νούμερο 1. Εγώ ήθελα να πάρω και τηλέφωνο να στο πω, αλλά δεν έπρεπε. Μπράβο Αποστόλη, και ήσασταν outsider, κανείς δεν το περίμενε. Όχι, όχι, μη σκύβεις το κεφάλι τώρα, τώρα δεν σκύβουν το κεφάλι. Τώρα πανηγυρίζουνε, τρέξε παντού να το πεις ότι το μαζί σου είναι νούμερο 1. Διότι καλά τα τρίγωνα, αλλά η παράδοση του τόπου μας απαιτεί έναν άντρα και μία γυναίκα χωρίς παρατρεχάμενους. Τρέχουν αυτοί από μόνοι τους. Και τρέξανε πολύ. Κόλο δεν βάλαν κάτω, συγγνώμη κιόλας. Τρέξανε μέχρι το νούμερο 1. Μαζί σου. Πώς σου λένε? Άρης. Εμένα Ζωή. Δεν έχουμε τίποτα κοινό εμείς οι δυο. Πες μου την αλήθεια επιτέλους. Θα πας να τον βρεις? Θα πάω. Ψάχνει να βρει τον πατέρα. Δεν θα τον βρεις. Βάζει ένα στοίχημα. Μαζί δεν είπαμε. Μαζί σου. Κανείς δεν θα μας σταματήσει. Τελειώσαμε με την αγαπημένη.